Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου, όπου σήμερα για την 10η αγωνιστική της Elite by Betson έχουμε το ματσάκι ανάμεσα σε Retirees και Wargamers. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Οι Retirees από τη μία με ρεκόρ 7-5, ενώ από την άλλη Wargamers μετρούν 6 νίκες όσες και είτες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, 6 και αυτές. Ξεκίνησε λοιπόν και το παιχνίδι μας με τους Wargamers να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες. Για Μέος, Πλεξουσάκης, Προσελέντης, Σαρής και Στολής στην πεντάδα των Retirees, ενώ από την άλλη έχουμε Αβραμίδη, Βασιλόπουλο, Καραγιάννη, Ρήπη και Μακρυγιάννη. Παραμένει το 0-0 έπειτα από τις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης. Σε ένα τρίποδο τώρα τον Κοργέμι, σας το πω, από τον Μακρυγιάννη. Προσελέντης, Πλεξουσάκης και πάλι για τον Προσελέντη. Γυρίζει αστοχή στην προσπάθεια του Πλεξουσάκη, στο rebound στα χέρια του Καραγιάννη και ο Αβραμίδης. Στα μέσα θα πάει ο Ρήπης και αυτός είναι που θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Προβάδισμα για τους Wargamers. Το λύση. Σάκης κρατάει. Προσελέντης. Καλή άμυνα του Αβραμίδη, ο οποίος θα κλέψει τελικά. Μακρυγιάννης τσεκάρε την κίνηση του Βασιλόπουλου. Καραγιάννης στην κορυφή, δεν διστάζει να το πάρει. Η μπάλα στο σιδερό. Σάκης κατεβάζει για τους γηπεδούχους. Αλλά έφτασε τον Προσελέντη και πάλι τώρα ο Στόλης, που θα πάρει τώρα την εκτέλεση και θα το βάλει για το 2-2. Σοφάρισε λοιπόν από τους Retirees. Μακρυγιάννης ζήτησε και πήρε ο Βασιλόπουλος. Μακρυγιάννης έκοψε, τον έχασε η αντίπαλη άμυνα και σκόραρε για το 2-4. Για 3 άστοχο, Καραγιάννης μάζεψε. Αβραμίδης οργανώνει αυτή την επίθεση των Wargamers. Ρήπης άφησε στον Καραγιάννη, εκείνος πέρασε και σκόραρε. Για το 2-6 συν 4 των Wargamers, μακρινή πάσα τώρα, βρήκε, αποδέχτηκε ο Πλεξουσάκης. Είναι αυτός που θα σκοράρει γρήγορα γρήγορα για το 4-6. Μακρυγιάννης. Ρήπης. Ψάχνει τον γεννό διάδρομο. Μακρυγιάννης, Βασιλόπουλος προσπαθεί να πάρει καλύτερη θέση. Η μπάλα στον Ρήπη τώρα, ο οποίος θα γυρίσει, θα σηκωθεί, δεν το βάζει. Δυνατές μάχες κάτω από την ρακέτα των Retirees. Ο Αβραμίδης στην συνέχεια στόχησε και αυτός. Προσελέντης. Στόλης. Κλείστηκε, άφησε έξω. Προσπίση από τον Σαρή. Ένα σούτ από μέσα, απόσταση άστοχο από τον Πλεξουσάκη. Ρήπης όλο τον δρόμο μέχρι μέσα, 4-8. Αξίζει να πούμε πως μέχρι στιγμής από την πλευρά των Retirees έχουμε διαθέσιμα 7 άτομα. Τώρα ήρθε και ο 7ος. Ενώ από την άλλη έχουμε ενδεκάδα για τους Wargamers, οι οποίοι θα δεχτούν τώρα το καλάθι από τον Πλεξουσάκη, ο οποίος θα κάνει το 6-8. Ρήπης ψάχνει συμπαίκτη, βρήκε τον Αβραμίδη. Στέγεται εκείνος αστοχή. Πιέζει ο Βασιλόπουλος, ο οποίος θα κάνει και το φάουλ στον Διαμέο. Πρώτο μαδικό αυτό για τους Wargamers στο πρώτο δεκάλεπτο. Κάνε ένα φάουλ μέχρι στιγμής στους, από τους γηπεδούχους. Προσελέντης, Ρωστόλης και πέρασε με τα αριστερό, δεν μπόρεσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Βασιλόπουλος βρίσκει τον Καραγιάννη. Εκείνος πάει προς τα μέσα,
Κανένα άτσαλο τελείωμα, ίδιος κυνηγάει. Κατοχή είναι για τους retirees. Για μέρος πήρε και άφησε τώρα και πάλι στον προσελεντή για να κατεβάσει εκείνος την οργάνωση στην επίθεση των γηπεδούχων. 5-25 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο, 6-8 υπερθενίζω το σκορ. Για μέρος πολύ ωραία η πάσα του, εξαιρετική συνεργασία με Πλεξουσάκη που θα φέρει την ισοπαλία στο μάτς. 8-8 πλέον. Πολύ όμορφη ασίστ του Γιαμέου. Βραμίδης πέρασε μόνος του, τα έκανε όλα μόνος του και θα φτάσει και μέχρι το καλάθι, ενώ έχει κερδίσει και το φαουλ ο παίκτης των Wargamers. 8-10 τώρα και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βόλη για τον Αβραμίδη, ο οποίος είναι ήδη έτοιμος να την εκτελέσει. Αστοχής παραμένει το 8-10. Στολής. Πάνω το Καραγιάννης τώρα. Σαρίς θα πάρει το σουτ για 2. Βασιλόπουλος στο rebound. Μακρυγιάννης. Ρίπης. Παίρνει τα βήματα, δεν μπορεί όμως να τελειώσει καλά. Ο Καραγιάννης είναι εκεί για το rebound και για το γαλάθι. Ενώ έχει κερδίσει και το φάουλ ο παίκτης των φιλοξενούμενων. 8-12 πλέον. Μεταλλεύτηκε την δεύτερη ευκαιρία ο Καραγιάννης. Για να στείλει πλέον στο συν 4 την ομάδα του, ενώ έχει και, έχει και ευκαιρία τώρα να, να πάει την διαφορά στο συν 5. Τι λάβεις στο μάτς για τους retirees. Άστοχος ο Καραγιάννης, η μπάλα όμως στα χέρια του ίδιου. Θα πάρει και αυτή την ευκαιρία. Δίνει τις μάχες του εκεί ο παίκτης των Wargamers. Δεν καταφέρνει όμως να κερδίσει κάτι σε αυτή την φάση. Δεν αλλάζει το 8-12. Για μέρος. Λεξουσάκης. Πάει κοντά, Βασιλόπουλος έχει κάνει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό αυτό και για τους Wargamers από δύο. Έχουν οι δύο ομάδες. Προσπίση από τον Βλεξουσάκη, αλλά έχει κάνει βήματα. Καραγιάννης. Παίρνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τετράλεπτο της πρώτης περίοδου. Μπροστά οι Wargamers, 8-12. Μακρυγιάννης στα αριστερά. Δώσε ξανά στον Αβραμίδη. Ρίπης στέκεται, σημαδεύει, αστοχή όμως. Παρά καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου, η κατοχή παραμένει στους Wargamers. Καραγιάννης στην επαναφορά. Κίνηση από τον Αβραμίδη, σε εκείνον θα πάει μπάλα. 10 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Ρίπης έχει πάρει καλύτερη θέση, σηκώνεται και φτωχή. 8-14. Μακρινή πάσα, βρήκε. Άβλωσε το χέρι του εκεί ο Καραγιάννης έξυπνα. Δεν μπόρεσε την μπάλα να περάσει. 3 εναντίον 3 τώρα και σταματάει με φάουλ. Την αντίπαλη επίθεση ο προσελέντης. Παπαϊωάννου επίσης το μάτς τώρα για τους retirees. Για πρώτη φορά παίρνει τη θέση του Στολή. Καραγιάννης. Να φτιάξει την φάση, καλάθι και φάουλ, ακόμα ένα για τους Wargamers. 8-16. Αυτό τονίζει τώρα και ο κόουτς των retirees, καθώς βλέπει τους παίκτες του να μην μπορούν να κόψουν τους αντιπάλους και να τους χαρίζουν και καλάθια επίσης. Όχι απλά γίνονται τα φάουλ, αλλά έρχονται και έξτρα πόντι για τους Wargamers. 8-17 πλέον. Στο συν 9 φιλοξενούμενοι αυτή τη στιγμή. Θα μειώσει όμως ο προσελέντης με ωραία κίνηση. 10-17. Τελευταίο τρίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Τρίπης. Ωραία κίνηση του Αβραμίδη. Θα σκοράρει εκείνος. Πολύ ωραία η συνεργασία των δύο.
10-19. Τσιλάβης. Προσελέντης. Έχει επιλογές για screen, κάνει το βήμα πίσω. Λεξουσάκης. Θα πάει από τα δεξιά. Επέλεξε την πάσα για τον Παπαϊωάννου, ο οποίος θα κάνει την παράβαση. Λάθος για τους γηπεδούχους. Μπερδεμπές στο μάτς τώρα για τους Wargamers. Ενώ από την άλλη πλευρά για τους γηπεδούχους έχουμε τον Τσιρίδη τώρα στο παρκέ. Μπερδεμπές, ο οποίος αναλάβει να οργανώσει και αυτή την επίθεση. Όχι, με συγχωρείτε. Ο Μιχαλακάκος είναι, που έχει πέρασει επίσης για τους Wargamers. Πλάτη ο Ρίπης. Ένα σούτ υποπίεση του Μπερδεμπέ, άστοχο όμως. Παπαϊωάννου. Το έδαφος ο αντιπαλός του, δεν καταφέρει να βρει στόχο Παπαϊωάννου. Καραγιάννης έρχεται και μαζεύει. Όμως έρχεται εκεί σαν την Αλεπού από πίσω. Ο Παπαϊωάννου δεν μπορείς όμως να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Όχι, ο Τσιρίδης ήταν, με συγχωρείτε. Τραμίδης, πέρασε όμορφα, βρήκε τον ανοιχτό διάδρομο και σκόραρε για το 10-21. Ακόμα μια πολύ καλή κίνηση του Αβραμίδη στην αναμέτρηση, 1-34 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Τσιρίδης. Λεξουσάκης έχασε όμως. Εχνηδιασμός για τους Wargamers. Η πάσα στον Καραγιάννη δεν την εκμεταλλεύεται όμως. Λίγο το νέο κλέψιμο, κρατούν οι retirees. Και θα γίνει και το φάουλ επάνω στον Τσιλάβη. Στην επαναφορά τώρα η κόκκινη. Ο Τσιρίδης, τώρα ο Τσιλάβης, ο οποίος βρίσκει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Δεν το κάνει σωστά. Ανακινδυνευμένη πάσα. Δεν θα γλιτώσουν τα λάθος εδώ οι Wargamers, όχι. Διορθώνει τα πράγματα ο Αβραμίδης, ο οποίος με αυτοθυσία εκεί έπεσε στο παρκέ. Ο Γιάννης βάζει πλάτη. Θέλει να γυρίσει, έχουμε επιθετικό φάουλ. Θα βρουν αντικανονικά το δεξί του χέρι ο Καραγιάννης στην προσπάθεια του να φτιάξει χώρο για τον εαυτό του. 49 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Τσιρίδης συλλάβει τώρα για δύο, άστοχος. Αλλά κάκος θα φτιάξει μια μακρινή πασά, έφτασε η μπάλα στον Αβραμίδη. Λείπεις με φόρα. Δεν πήγε σε κάποια εκτέλεση. Θα το κάνει τώρα από κοντά. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση ούτε στην δεύτερη ευκαιρία. Θα πετύχει κάτι ο παίκτης των Wargamers και σούρνουν για την κατοχή. Οι retirees 18 δευτερόλεπτα, όλα για τους γηπεδούχους τώρα. Χαρακάκος βγαίνει εξαιρετικά μπροστά και κλέβει. Αβραμίδης θα πετάξει την μπάλα στα 9 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω γιατί το επέλεξε να το κάνει αυτό ο Αβραμίδης. Θα απέμεναν ακόμα κάποια δευτερόλεπτα για την ομάδα του. 7,2 τώρα. Και η κατοχή είναι για τους retirees, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Πέρασε ο Τσιρίδης. Τα δύο δευτερόλεπτα θα χάσει ακόμα ένα κλέψιμο. Φινάλε δεν προλάβει να εκτελέσει ο Αβραμίδης. Ενώ παραλίγο να μπει κιόλας στο καλάθι. Δεν θα μετράει όμως. Φινάλε λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου και το σκορ δείχνει 10-21. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε retirees και Wargamers στο σύν 11. Αυτή τη στιγμή οι φιλοξενούμενοι, 10-21 δείχνει το σκορ. Και έχουν και την πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου. Στην κατοχή τους, Καραγιάννης. Θα κερδίσει το φάουλ. Θα έχει χτυπήσει το πρόσωπο και ένας παίκτης των retirees τώρα. Ο Παπαϊωάννου είναι, αν δεν κάνω λάθος.
Σταυρόπουλος φτάσε κοντά, μπορέσε να πετύχει το καλάθι, μάζεψε ο Πλεξουσάκης. Λάβης στα δεξιά. Η πάσα πανέξυπνη από τον Γιαμαίο, ο οποίος βρήκε ωραία τον Πλεξουσάκη. Πέρδεψε την άμυνα, νόμιζα να το σουτάρει. 12-21. Βεδεμπές. Βάλε και πάλι στο Σταυρόπουλο, ο οποίος θέλει να βάλει πλάτη. Βεδεμπές έκοψε, πήρε, δεν σκοράρε. Μάχες εκεί και η μπάλα συστημένη στα χέρια και πάλι του Μπερδεμπέ. Προσπίσει από τον Ιθαλακάκο. Βραμίδης τώρα στα 6 δευτερόλεπτα. Θα πάρει μια δύσκολη προσπάθεια. Μάζεψε ο Τσιλάβης. Γιαμαίος ενδιάστηκε κάπως από την πάσα του Σιμπέκ, του αστοχή όμως στην συνέχεια. Μπερδεμπές αναλαμβάνει να κατεβάσει, αφήνει τώρα στον Αβραμίδη. Ποιος στέκεται, δίνει τώρα και πάλι στον Μπερδεμπέ. Αλακάκος, ωραία πάσα. Σταυρόπουλος, φτάνει κοντά. Έδαφος, ο παίκτης τον ριταερίζει, είναι αμυντικό το φάουλ. Το έχει κάνει ο Τσιλάβης. Δεύτερο ομαδικό αυτό, αρκετά νωρίς για τους ριταερίς. Για τους οποίους περνάει στο μάτς τώρα ο Σαρής. Τελειώσα στοχή η πρώτη βολή του Σταυρόπουλου. Δεν αλλάζει το 12-21. Χάνει και τη δεύτερη, δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι των βολών οι Wargamers. Βαϊωάννου. Τσιλάβης. Παίζει με τον Γιαμαίο. Παλά έξω με τον Σαρή. Συγγνώμη, ο Γιαμαίος να αφήσει το τρίποντο. Τις εγκεφύρει τώρα ο Κυρίδης. Περιστροφή, μένει πάνω του κολλημένος Αβραμίδης. Τσιλάβης ανενόχλητος από το πλάι, ευστοχή. 15-21. Αυτό μάλιστα είναι και το πρώτο τρίποντο που βλέπουμε σήμερα στο παιχνίδι. Διαχείρος Τσιλάβη. Στους 6 πλέον η διαφορά. Μπερδεμπές το σπίτι. Δίνει έξω τώρα στον Αβραμίδη. Θέλει να απαντήσει εκείνος. Δεν το κάνει. Τσιρίδης. Έγινε το φάουλ τώρα από τον Μπερδεμπέ. Ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για το time out των Wargamers. Επιστροφή και πάλι επί από το time out των φιλοξενούμενων. 15-21 υπερθυμίζω το σκορ, 7-20 ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ήταν ωραία κίνηση, δεν μπόρεσε όμως να τελειώσει εξίσου καλά ο Τσιλάβης. Βγήκε γρήγορα προς το Αβραμίδης. Ανά, κόντρασε δύο, βρήκε την πάσα. Κατέληξε και στις διαθμιστικές πινακίδες. Σε αλήθεια που να μην έχει χτυπήσει. Σηκώθηκε κανονικά. Φάουλ τώρα από τον Μιχαλακάκο. Τσιλάβης. Ανεβαίνει ο Αβραμίδης, ο οποίος παίζει και πάλι εξαιρετική άμυνα. Θα πάρει και τώρα από τον Καραγιάννη, θα του δώσει και πάλι. Δεν θα τελειώσει με καλά αυτή η φάση. Παπαϊωάννου για τους κόκκινους. Αριθμητικό πλεονέκτημα για τους ριταερείς. Προσποίηση από τον Σαρή, έχει γίνει φάουλ από τον Μπερδεμπέ, ο οποίος έφαγε την προσποίηση και έπεσε πάνω στον αντίπαλο του εκεί στο τρίποντο. Δεν εμβολές είναι από το πλάι την μπάλα. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους Wargamers. Τσιρίδης. Παπαϊωάννου τώρα. Τσεκάρει τις κινήσεις. Θα επιλέξει ο ίδιος να πάει κοντά. Θα σηκωθεί υπό την πίεση του Σταυρόπουλου. Δεν μπορεί να πετύχει όμως το καλάθι.
Χαλακάκος. Και το Σταυρόπουλος. Καραγιάννης για τρεις μέσα. 15-25 για το τρίποδο του Καραγιάννη, το οποίο είναι και το πρώτο για τους Board Gamers. Η διαφορά πάει πλέον στο συν 10. Όχι, είναι τελικά 15-24. Το σκόρ ήταν για 2. Ενώ από την άλλη πλευρά θα έρθει το εύστοχο τρίποδο, 18-24. Καραγιάννης. Τώρα είναι για 3 το σουτ, δεν το βάζει όμως. Στόλης. Κάνει σταυρωτές. Με ποδοσφαιρική κίνηση κόβει ο Σταυρόπουλος. Πριν η μπάλα φτάσει στον Σάρι. Μεταειρή στην επαναφορά, πήρε ο Παπαϊωάννου. Τσιρίδης τώρα. Θα σηκωθεί, δεν σημάδευε σωστά Σταυρόπουλος, αν ενόχλησε πήρε το rebound. Μπερδεμπές. Σταυρόπουλος συγκρούεται και με τον Σαρή, δεν έχει όμως πρόβλημα να τελειώσει τη φάση με επιτυχία. 18-26. Στόλης. Τσίτσε και πήρε ο Σαρής. Με τον Μπερδεμπέ μπροστά του, ο οποίος του κλείνει το χώρο. Με τα αριστερό θα τελειώσει καλά τη φάση, 20-26. Χαλακάκος τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ωραία συνεργάζεται με τον Σταυρόπουλο, εκείνος βρήκε τον διάδρομο, δεν μπορούσε όμως να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Εκμετάλλευτη ευκαιρία εδώ για τους φιλοξενούμενους. Γραπώνει την μπάλα ο Καραγιάννης. Περνάει και έναν παίχτη, αφήνει τώρα στον Μιχαλακάκο. Προσπάθησε εκείνο να του ξαναπεράσει την πάσα, αλλά εκεί βρισκόταν ο Τσιρίδης. Ενδιασμός τώρα για τους retirees. Καλάθι από τον Στόλη, 22-26. Γρήγορο ρυθμό στις τελευταίες φάσεις. Στο μείον 4 πλέον πλησιάζουν οι γηπεδούχοι. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο τετράλεπτο της δεύτερης περίοδου. Πιέζει ψηλά ο Στόλης στον Μιχαλακάκο. Καραγιάννης θα το πάρει το σουτ. Βάλα και πάλι στα χέρια του Καραγιάννη. Έχει γίνει πόδι όμως, η κατοχή είναι για τους retirees. Μέχρι τα retirees επέστρεψε ο Τσιγλάβης, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε δύο αλλαγές, Μακρυγιάννης και Ρήπης στο μάτς για τους Wargamers. Λάβεις. Στολής. Και την πάσα τώρα θα την κάνει για τον Τσιλάβη, ο οποίος είναι ανενόχλητος. Μπάλα στο σίδερο. Παπαϊωάννου μάζεψε. Μια 14 επίθεση για τους retirees. Αντικανονικό το κλέψιμο, όπως λέει ο μεταφορά έδεσε τελικά. Δικό μου λάθος. Η κατοχή είναι για τους Wargamers. Μακρυγιάννης. Καραγιάννης έχει τον Τσιλάβη πάνω του και ο Παπαϊωάννου πήγε για βοήθεια, όπως και ο Σαρής. Το φάουλ έχει γίνει από το 13 το τον Παπαϊωάννου τελικά. Τρίτο ομαδικό αυτό και για τους γηπεδούχους. Στην γραμμή των βόλων τώρα ο Καραγιάννης. Εξόχος στην πρώτη. Κάνει τη δεύτερη. 22-27. Ανεβάζει ταχύτητα ο Παπαϊωάννου, άφησε έξω. Είναι μόνος ο Προσελέντης, επέλεξε την πάσα για τον Τσιλάβη, καλάθι και φάουλ. 24-27. Μειώνει πλέον στο τρίποντο. Οι γηπεδούχοι μπορούν να πλησιάσουν ακόμα και στους δύο πόντους, αν ο Τσιλάβης καταφέρει να ευστοχίσει την βολή.
Έτοιμο τώρα για τη συμπληρωματική βολή ο παίκτη των Ριταϊρή. Θα μπει και αυτή 25-27. Βραμίδης, αλλά στο πλάι, εδώ που είναι ο Καραγιάννης. Έστειγε καλά, Βραμίδης, περιστροφή, στέκεται στον αέρα. Δεν θα σημαδεύει σωστά Καραγιάννη στο επιθετικό rebound και στο καλάθι στην συνέχεια 25-29. Ακόμα μια μέρα που ο Καραγιάννης δίνει πολλές μαχές εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Στόλης άφησε στον Τσιλάμπη. Σαρίς. Κύριε Παπαϊωάννου ξεκινάει την πορεία του προς το αντίπαλο καλάθι. Θα σκοράρει 27-29. Μακρυγιάννης. Σαυρόπουλος είχε με φόρα. Έπεσε πάνω στον Σαρή, θα τον κρεμίσει στο έδαφος και θα κάνει επιθετικό φάουλ. Τα λέγει με τον ρεφερή τώρα. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Με ένα τρίποντο μπορούν να περάσουν ακόμα και μπροστά οι Ριταϊρείς. Για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Πέρασε από όλους η μπάλα. Μάλλον ακούμπησε στα χέρια του Παπαϊωάννου και κατέληξε εκτός. Κατοχή για τους World Gamers και πάλι. Γιάννης. Μπάλα κατέληξε τον Καραγιάννη. Ρίπης πάει να πάρει θέση μπροστά από τον Παπαϊωάννου, ο οποίος θέλει να βγει μπροστά. Πέρασε ο Ρίπης, σηκώθηκε ο Σαρίς, του κάνει το φάουλ και ρεδίζει μέσα για το καλάθι. Ακόμα ένα καλάθι και φάουλ, 27-31. Έχουμε και παρατήρηση τώρα στον Ριταϊρής. Σαρίς θα πέρασε εκτός. Στην θέση του Αντωνόπουλος. Ενώ ο Ρίπης ετοιμάζεται και για τη συμπληρωματική βολή. Λάβης, μένει και πάλι. Πάει ο Άννου στον Στόλη. Στόλης κρατάει στα 7 δευτερόλεπτα. Ωραία κίνηση του Παπαϊωάννου, τον είδε ο συμπαίκτης του, δεν μπόρεσε όμως να το σκοράρει από πλεονεκτική θέση. Τα κάνανε όλα σωστά εκτός από την εκτέλεση εδώ οι γηπεδούχοι. Βραμίδης, το σκέφτηκε για λίγο. Βήματα πίσω από τον Αβραμίδη, Σαυρόπουλος δίνει το screen. Μακρυγιάννη, συμπάλα στον Καραγιάννη για 3 στο σούτ, εύστοχο. 27-35. Καραγιάννης μιλάει πίσω από τα 6-75. Και στέλνει την ομάδα του στο σύν 8. 45 δευτερόλεπτα ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στόλης. Δεν έχει τρόπο να περάσει την πάσα στον Αντωνόπουλο που θα σκοράρει 29-35. Πρώτο καλάθι για τον Αντωνόπουλο στο μάτς. Μισό λεπτό ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Φυλάει για να πιέσει ο Προσελέντης. Βραμίδης. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα ο χρόνος επίθεσης. Ρίπης. Θα σε κοντά με το αριστερό τελείως όμορφα. 29-37. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Με 13,7 να απομένουν ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Διαθέσιμα για τους Ριταϊρείς. Προσελέντης. 7 δευτερόλεπτα. Για μέρος παίρνει. Πέρασε και έφτασε μέχρι το καλάθι. 31-37. Από την επαναφορά πετάξει την Παλαιό Σταυρόπουλος. Και ολοκληρώνεται το δεύτερο δεκάλεπτο. Με το σκορ στο 29-37. Στο 31-37 με συγχωρείτε. Thank you.
Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο και μόλις ξεκίνησε. Στο 31-37 βρίσκει το σκορ της δύο ομάδες σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Συνέχιση για τους Wargamers, οι οποίοι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης έχουν το προβάδισμα στα χέρια του και το έχουν χάσει μέχρι στιγμής. Από την άλλη, συνεχίζουν το κυνήγι οι retirees. Παπαϊδόνι τώρα σε ένα σούπερ μέσα απόστασης, δεν μπαίνει μέσα η μπάλα. Δεύτερη ευκαιρία του Στόλι, εκείνος θα βρεθεί για να σκοράρει. 33-37, στους 4 πλέον η διαφορά. Ραμίδης πατάει γκάζι, θα σκοράρει και θα κερδίσει και το φάουλ. 33-39. Ραμίδης εξαιρετικά δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο. Είναι έτοιμος τώρα να εκτελέσει την συμπληρωματική βολή. Αβραμίδης, Μιχαλακάκος, Μακρυγιάννης, Ρίπης και Καραγιάννης για τους Wargamers, ενώ από την άλλη έχουμε Προσελέτη. Η πάσα δεν πέρασε. Έχουμε Προσελέτη, Παπαϊωάννου, Λεξουσάκη, Στόλι και Τσιλάβη. Πεντάδα των retirees. Μιχαλακάκος. Θα σταθεί, θα σημαδέψει, αλλά θα στοχίσει. Λεξουσάκης, δεν πέρασε η πάσα. Κόπηκε με το πόδι του Μιχαλακάκου. Το πλάι επαναφορά τώρα των γηπεδούχων. Ρο Παπαϊωάννου. Στόλις. Παπαϊωάννου στα αριστερά. 8 δευτερόλεπτα για θέσιμα για τους κόκκινους. Θα χάσει ο Παπαϊωάννου κανονικά, όπως λένε οι διαιτητές. Αβραμίδης. Στέκεται, βλέπει τις επιλογές του. Προσπάθησε να περάσει την πάση στον Ρίπη. Παρενέβη όμως παίχτης των γηπεδούχων. Μπάλα κατέληξε εκτός. Μακρυγιάννης τώρα για να επαναφέρει. Καραγιάννης θα πάρει και θα εκτελέσει εύστοχα κιόλας για 3. 33-42. Το σύν 9 οι Wargamers με ακόμα μια τρίποντη εκτέλεση του Καραγιάννη. Λάβης. Πέρασε η πάσα, Αβραμίδης έκλεψε. 2-1-2-2, Αβραμίδης. Ο Προσελέτης άπλωσε το χέρι του, τον έκοψε κανονικά. Τσιρίδης επιστρέφει στο μάτς για τους Βιταϊρείς. Παίρνει θέση του Τσιλάβη. Αβραμίδης. Θα εκτελέσει για 3, κακό το σουτ. Το rebound στα χέρια του, Προσελέτη. Ποιος θέλει να πάει μόνος στη φάση. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Μιχαλακάκο. Πρώτο μαδικό και για τους Wargamers. Που στέλνει στην γραμμή τον Προσελέτη τώρα. Θα είναι, υπερθυμίζω, έχουν και οι retirees. Σε πρώτη βολή. Ο Μπέρ δεν πέσει, είναι στο πλάι. Θα έτοιμος να περάσει στο παιχνίδι για τους Wargamers στην πρώτη διακοπή. Θετικό rebound. Νέα ευκαιρία και καλάθι τώρα από τον Τσιρίδη. 35-42. Και ο Αβραμίδης. Προσελέτης άπλωσε το χέρι του, πέταξε εκτός την μπάλα. Μακρυγιάννης τώρα θα περάσει εκτός για τους Wargamers. Μπερδεμπές στο παρκέ. Θα στήπασε για τον Ρίφη, ο οποίος έχει βάλει πλάτη. Θα γυρίσει τώρα και θα σκοράρει. 35-44. Στόλις άφησε δίπλα στον Τσιρίδη. Καλή άμυνα για τους Wargamers. Χαλακάκος. Ρίπης, κακή πάσα του για τον Καραγιάννη. Με τη μία η μπάλα στον Αβραμίδη. Ωραία κυκλοφορία εδώ από τους φιλοξενούμενους. Ο Αβραμίδης τελικά θα πασάρει για να πάρει ο Καραγιάννης το τρίποντο και να το βάλει. 35-47, εξαιρετικά εδώ γύρισε η μπάλα
στην επίθεση των φιλοξενούμενων και κατέληξε στα χέρια του αξιόπιστου Καραγιάννη. Ο οποίος την έβαλε στο διχτάκι για να στείλει πλέον στο σύν 12 την ομάδα του. Μεσολέτης. Πίεση, δεν μπορεί να σκοράρει, πήρε το φάουλ όμως. Τον Μιχαλακάκο. Έτοιμος η γραμμή, ο παίκτης των Ριταϊρίς. Βάζει και την δεύτερη. 37-47. Χαλακάκος. Μπερδεμπές. Πάει κατά μέτωπον. Και θα βγει κερδισμένος ο Καραγιάννης, ο οποίος θα πετύχει και το καλά, θα βγάλει και μια κραυγή. 37-49. Ο Καραγιάννη να μαζεύει ακόμα ένα σκουπίδι και να αξιοποιεί στο έπακρον την ευκαιρία του. Συν 12 ξανά για τους Wargamers. Το φάουλ έχει γίνει από τον Σάρι, όπως έδειξε τώρα ο ρέφερι. Καραγιάννης έτοιμος για τη συμπληρωματική βολή. Θα ευστοχίσει. 37-50 πλέον. Στολής. Σιρίδης έχασε. Αβραμίδης. Θα βγάλει γρήγορα μπροστά τους Wargamers. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Μπερδεμπές. Κερδισμένο όμως φάουλ. Το έχει κάνει ο Στολής. Τρίτο και για τους Ριταϊρίς τώρα, από τρία για τις δύο ομάδες. Ο Παϊωάννου επέστρεψε για τους κόκκινους, ενώ από την άλλη έχουμε τον Σταυρόπουλο και πάλι να πάτε επαρκέ. Ρεδεπές εύστοχος στην πρώτη, 37-51. Τελεί τώρα και την δεύτερη, την οποία θα βάλει και αυτή, 37-52. Μπελέντης. Πάς στα αριστερά για τον Γιαμαίο, όμως πρόλαβε την πάσα ο Αβραμίδης. Ο Σελέντης κάνει την κίνηση, ο Παπαϊών θα πάρει τελικά. Σιρίδης. Κρατάει, έχει επιλογή έξω τον Παπαϊωάννου. Θέλει να πλησιάσει, εκείνος θα πετάξει την μπάλα άτσαλα. Βγήκε εδώ η άμυνα των Wargamers, Μπερδεμπές. Πήρε τον Πύρο Αβραμίδης τώρα. Σταυρόπουλος, την πλάτη του Σαρίς. Τον Ποστάρη. Καραγιάννης. Θα στοχίσει. Επιθετικό φάουλ από τον Καραγιάννη. Έχει απλωστό πόδι, όπως λέει χαρακτηριστικά ο διαιτητής στην προσπάθεια του για τρίποντο. Κατοχή πλέον για τους Ριταϊρείς. Τέταρτο ομαδικό αυτό για τους Wargamers. Παπαϊωάννου. Κυροσάρης. Ο οποίος θα πάρει το σούτ και θα το βάλει. 40-52. Σαν ώρα να χτυπήσουν επιθετικά οι Ριταϊρείς. Το κάνει τώρα ο Σάρης. Στο έδαφος, τρεις παίκτες εκεί, δυνατή μονομαχία. Σας ελπίζουμε να μην έχει χτυπήσει κάποιος. Σάρης, Σταυρόπουλος και Αβραμίδης συμμετείχαν στη φάση.
Σταυρόπουλος έχει κάνει, έχει κάνει το φάουλ. Κατοχή είναι για τους Ριταϊρείς. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά, ήταν επιθετικό όμως αυτό το φάουλ, οπότε δεν έχουμε βολές. Παπαϊωάννου για 2. Μπάλα στο σίδερο. Καλακάκος. Πάσα πίσω από την πλάτη, δυσκολεύει όμως αρκετά τον Καραγιάννη. Θα γίνει και το κλέψιμο, εθνιδιασμός τώρα για τους Ριταϊρείς. Περδεμπές γυρίζει στην άμυνα, δεν μπορεί όμως να σταματήσει τον Τσιρίδη. 42-52. Στις 10 και πάλι στρογγυλά η διαφορά. Ενώ έχουμε και time out τώρα από τους Wargamers. Συνέχεια στη δράση εδώ στο κλειστό του Περιστερίου, έπειτα από το time out του Wargamers. Στις 10 πόντους η απόσταση. 42-52 δείχνει τώρα φωτεινός πίνακας. Σταυρόπουλος έκλεισε ωραία η τριάδα των Ριταϊρείς. Η κατοχή παραμένει στους Wargamers όμως, οι οποίοι έχουν 11 δευτερόλεπτα τώρα. Σταυρόπουλος πήρε από την επαναφορά σε χέρι με χέρι στον Αβραμίδη. Ξεκινάει και ενώ στην προσπάθειά του δεν μπόρεσε ανάμεσα στο Μπούγιο, ούτε στη συνέχεια ο Καραγιάννης θα μπορέσει να κερδίσει κάτι. Ο Παϊωάννου βάλει την μπάλα τώρα στον Τσιρίδη. Ο Σελέντης τον Σαρή θα το βάλει και αυτό εκείνος, όχι. Ας το χρησιμοποιήσει τη φορά ο παίκτης των Ριταϊρείς. Ευκαιρία εδώ για τους Wargamers για μια γρήγορη επίθεση, η οποία θα κοπεί με φάουλ του Σαρή. Μερδεμπές είναι αυτός που θα πάει στην γραμμή. Εύστοχο στην πρώτη βολή, 42-53. Μερδεμπές ετοιμάζεται και για την δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή, αλλά αυτός από την γραμμή ο παίκτης των Wargamers, 42-54 πλέον. Ντονόπουλος έπεσε στο μάτς για τους Ριταϊρείς. Ο οποίος είναι τώρα στην επίθεση με τον Προσελέντη. Τσιρίδης, πέρασε ανάμεσα από δύο. Αντωνόπουλος την πίνει ξανά στο πλάι, θα εκτελέσει για δύο αυτός θα έχει. Σταυρόπουλος κερδίζει το φάουλ από τον... Όχι, ο Σταυρόπουλος το έχει κάνει το φάουλ. Βιάστηκα να κρίνω. Και έχουμε δύο βολές για τον Παπαϊωάννου. Καθώς έχουν συμπληρωθεί, υπερθυμίζω τα ομαδικά από την πλευρά των Wargamers. Σταυρόπουλος παίρνει εκτός, στην θέση του επιστρέφει ο Ρυπής. Έξω πρώτη από τον Παπαϊωάννου. Πάει στη δεύτερη. 43-54. Τσιλάβης και πάλι στο μάτς για τους κόκκινους, 33 ακόμα. Στην τρίτη περίοδο το σκορ στο 43-54. Συν 11 για τους Wargamers. Είναι το λάθος εδώ. Αμέως αυτή η πασέ για τον Παπαϊωάννου. Θα βρεθεί στο παρκέ εκείνος από το φάουλ του Καραγιάννη. Και θα πάει και πάλι στην γραμμή. Τρίτο φάουλ αυτό για τον Καραγιάννη. Παπαϊωάννου, υπενθυμίζω νωρίτερα ευστόχησε μόλις την μία από τους δύο. Θα βάλει αυτή την φορά την πρώτη, 44-54. Yeah.
χάνει την δεύτερη ξανά μια στις δύο από τον Παπαϊωάννου. Καραγιάννης. Πάει σε μια προσωπική ενέργεια. Δεν μπορούσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Συλλάβεις. Σιρίδης θα το πάρει το σουτ. Ψηλότερα από όλους ο Παπαϊωάννου. Ο Βετσιρίδης του πέρασε την πάσα. Δεν μπορείς ούτε τώρα να ευστοχίσει. Βραμίδης. 2.35 ακόμα στη τρίτη περίοδο. Περδεμπές. Ρίπισης πάρει καλύτερη θέση. Το δεξί χέρι δεν μπορεί να ευστοχίσει. Η μπάλα είναι για τους 4 gamers. Κάποιες φωνές τώρα από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Είναι και η αλλαγή μακριά στην θέση του Μιχαλακάκου. Λάβεις. Σιρίδης. Ο Παπαϊωάννου έχει χώρο να εκτελέσει για τρεις, θα το κάνει αλλά όχι με επιτυχία. Ο Αβραμίδης μπόρεσε και βρήκε την πάσα για τον Μακρυγιάννη. Και όμως στην εργασία στην συνέχεια και πάλι γρήγορα στην επίθεση ρεταερής και ο Τσιλάβης θα κερδίσει το φάουλ. Εδώ μια συνεννοησία. Μακρυγιάννη και Αβραμίδη. Έφερε έναν ευνηδιασμό για τους ρεταερείς και τώρα φέρνει και τον Τσιλάβη στη γραμμή, ο οποίος μπορεί να ρίξει την διαφορά σε μονοψήφιο. Δεν θα το κάνει έπειτα από την πρώτη προσπάθεια. Παραμένει το 44-54. Θα το κάνει με την δεύτερη, 45-54, σε 9 πλέον η διαφορά. Πιέζει ψηλά ο Τσιλάβης στο κατέβασμα του Αβραμίδη. Εδώ τώρα ο Μπερδεμπές. Έχουμε φάουλ τώρα για τον Μπερδεμπέ. Φάουλ που συμπληρώνει τα ομαδικά και για τους γηπεδούχους. Βολές έτσι για τους Wargamers και για τον Μπερδεμπέ συγκεκριμένα. 1.37 ακόμα για τη λήξη του τρίτου δεκαλεπτού. Μέσα η πρώτη βολή. 45-55. Χάνει τη δεύτερη ο Μπερδεμπές, πήρε ο Τσιλάβης. Τσιλάβης με τον Μπερδεμπέ μπροστά του, Παπαϊωάννου βγήκε στο πλάι. Μακρυγιάννη έχει κάνει επιθετικό φάουλ όμως. Το παραδέχεται και ο ίδιος. Στολής και πάλι στο ματς για τους ρεταϊρείς. Βραμίδης. Σε το κέντρο. Θέλει να περάσει για την άμυνα, δεν θα τα καταφέρει. Λάβεις. Τώρα στον Αντωνόπουλο. Κατάλαβε την πάσα ο Μπερδεμπές, την έκοψε κιόλας. Μακρυγιάννης. Μιλτάει ο Ρίπης, δεν έφτασε εκείνη η μπάλα. Σε σετ παιχνίδι τώρα οι Wargamers. 48 δευτερόλεπτα ακόμα για το δεκάλεπτο. Μπερδεμπές θα σηκωθεί. Δεν σημαδεύει σωστά. Μαζί στον Αντωνόπουλος. Λάβεις. Είναι ο Παπαϊωάννου, χωρίς κάποιον πάνω του. Αστόχησε όμως, 28 δευτερόλεπτα ακόμα, 22 για τους Wargamers. Μακρυγιάννης. 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση, 17 για το δεκάλεπτο. Ρίπης. Πήγε κοντά, σηκώθηκε και έδισε το φάουλ. Ο Παπαϊωάννου, αν δεν κάνω λάθος, το έχει κάνει. Ρίπης τώρα στη γραμμή.
Μέσα η πρώτη. 45-56. Βάζει και την δεύτερη, 45-57. Και έχουμε και νέα διακοπή τώρα για time out. Το 10,9 διαθέσιμα στο ρολόι για τους retirees, 45-57 το σκορ. Στολής, για να φύγει η επίθεση, Παπαϊωάννου. Στα 7 δευτερόλεπτα το ρολόι. Διαμέως αυτός θα εκτελέσει η μπάλα στο σίδερο από τα δύναμο σουτ. Νέα ευκαιρία εκτός ισορροπίας. Βλέπω ότι θα μείνετε τώρα να βρουν κάτι καλό οι retirees. Φινάλε λοιπόν και του τρίτου δεκαλέπτου. Με το σκορ να δείχνει 45-57. Ξεκίνησε μόλις και το 4ο δεκάλεπτο του μάτς, στο σύν 12. Η Γουργέι μέσα στα φέρα μπροστά στην αναμέτρηση. 45-57 δείχνει τώρα το σκορ. Ραμίδης. Αντίθετα το σκριν του Ρίπη. Ποιος θα πάρει τώρα. Να ξαναβρει τον Αβραμίδη, έχουμε φάουλ. Νωρίς νωρίς το πρώτο μαδικό για τους γηπεδούχους. Ραμίδης. Μπερδεμπές από τα δεξιά. Κλείνουν τους διαδρόμους οι κόκκινοι. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα αναγκαστεί να πάρει ένα σούτο από την περιφέρεια ο Αβραμίδης, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ. Θα κάνει και το φόλτο τώρα στην Τιλάβη. Πρώτο και για τους Wargamers. Τιλάβης. Στολής έχει ορθό το βλέμμα του, Παπαϊωάννου έκανε την κίνηση προς τα έξω. Και πάλι τη Λάβης κινήσει από την πέρση των Ριταϊρής, σε 7 δευτερόλεπτα όμως. Αμέως έφτασε η πάσα στον συμπέκτου, αλλά τον πούλησε η μπάλα εδώ τον Αντωνόπουλο. Και δεχτεί ο φάουλ στην συνέχεια στον Τσιλάβη. Τους προσπαθεί τώρα να είναι ψυχώσει και τους συμπέκτες του. Πήρε το φάουλ αυτό και για τον Αβραμίδη. Έξω πρώτη η βολή του Τσιλάβη. Βάζει τη δεύτερη. 46-57, με συγχωρείτε. Καραγιάννης. Και ο Αβραμίδης σου δώσε και πάλι. Θα εκτελέσει ο Καραγιάννης και θα βρει και στόχο. 46-60. Νούμερο παιχνίδι πίσω από τα 6-75 για τον παίκτη των Wargamers. Συν 14 τώρα. Η διαφορά η μέγιστη, στη μέγιστη τιμή της σήμερα. Στόλις για 2. Αστοχή, μάζεψε ο Μακρυγιάννης. Καραγιάννης. Ρίχνει τώρα ταχύτητα, περιμένει τους παίκτες του, επιλέγει τον Αβραμίδη. Θα πάρει και πάλι. Προσπαθεί ο Ρίπης να πάρει καλύτερη θέση. Καραγιάννης όμως είναι εκεί για να κάνει αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά σήμερα. 46-63. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποδο του Καραγιάννη. Και η διαφορά όλο και ανέβαινε για τους πολεμιστές. Τα χέρια του Αντωνόπουλου. Το momentum είναι με, είναι με τους Wargamers τώρα. Για τους Ριταϊρείς θα περάσει το μάτς ο Προσελεντής. Ρεμπέρ στο πλάι. Ρίπης. Ένας από τον Παπαϊωάννου και δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει καλά τη φάση. 46-65. Με άγριες διαθέσεις μπήκαν στο 4ο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι ξεφεύγουν τώρα στο σύν 19 πλέον. Έχει γίνει το φάουλ εδώ από τον Ρίπη.
έστρεψε ο Τσιρίδης στο μάτσι για τους κόκκινους. Ο Παπαϊωάννου του δίνει τώρα. Βγαίνει πάνω τον Μπερδεμπές. Τσιλάβης με τα αριστερό, θα τελειώσει καλά τη φάση. 48-65. Αβραμίδης για τους Wargamers, 7 λεπτά ακόμα για το τέλος παιχνιδιού. Αβραμίδης εκτελεί. Δεν θα έρθει το τρίποδο τώρα για τους Wargamers. Τσιρίδης. Μια ψηλή πάσα. Ούτε το κούπο δεν μπορούσε να την κατέβασε αυτή. Μπερδεμπές. Τύρο Μακρυγιάννης και πάλι Μπερδεμπές. Τσιρίδης μπροστά του. Καραγιάννης στην κορυφή. Θα το πάρει από εκεί. Κακή εκτέλεση αυτή τη φορά. Είναι κάπως φιλόδοξο αυτό το σουτ. Ανοιχτό γήπεδο μπροστά στο, για τον Ιαμέ, ο οποίος θα φτάσει μέχρι το τέλος. 50-65. Ρεμπέτς. Περνάει. Άφησε τώρα στον Μακρυγιάννη. Ανενόχλητος αυτός θα σκοράρει. 50-67. Σελέντης. Έγινε το φαουλ χαμηλά. Το έχει κάνει ο Αβραμίδης. Τέταρτο φαουλ για τον Αβραμίδη. Στην θέση του πέρασε ο Μιχαλακάκος τώρα. Ένα γρήγορο τρίποδο του Προσελέντη εκτελεί κατευθείαν. 53-66. 13 πόντους τώρα η διαφορά. 53-67, με συγχωρείτε. Εύστοχο το σουτ στη συνέχεια. 53-69. 5-19 ακόμα για το τέλος. Τσιλάβης πήρε και εκτέλεσε κατευθείαν. 55-69. Χαλακάκος. Φελέντης πέσχε στο παρκέ. Μάχη με Καραγιάννη. Έχουμε τζάμπολ. Κατοχή είναι για τους retirees. Έλα άμυνα. 4-59 ακόμα. Τσιρίδης. Τσιλάβης βρήκε τον Πλεξουσάκη. Έχουμε ένα χτύπημα εκεί στον Ρίπη. Γι' αυτό και διακόπηκε τώρα το παιχνίδι. Τώρα σηκώθηκε ο παίχτης των Wargamers. Εκεί κάπου στο στήθος πρέπει να τον βρει και ο αντιπαλός του. Και εκτελεί αμέσως ο Γιαμέος. Δεν βρίσκει στόχο όμως. Χαλακάκος. Κάστε πάσα για τον Καραγιάννη. Πάσε στην αδύνατη πλευρά. Μιχαλακάκος θα σηκωθεί αυτή τη φορά και θα βρει στόχο. 55-72. Ακόμα ένα τρίποντο για τους Wargamers στο 4ο δεκάλεπτο. Θέλει να απαντήσει ο Τσίρι, τι θα το κάνει. 58-72. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τετράλεπτο. Χαλακάκος. Σπύρο Καραγιάννης. Άγια βοήθεια και ο Τσιρίδης. Μπερδεμπές θα χάσει. Πάσα για τον τον Μπλεξουσάκη, θα τελειώσει καλά τη φάση, 60-72.
στις 12 μειών οι retirees, διακοπή για time out των World Gamers. Τρέχει 42 ακόμα για το φινάλε, 60-72 το σκορ. Το World Games τώρα στην επίθεση με τον Μιχαλακακό. Ο Γιάννης ρίπης έχει μπει μπροστά τον Θηρίδη, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους retirees. Καραγιάννης. Φτάει ο Ρίπης, εκείνον θα πάει μπάλα, Παπαϊωάννου θα κάνει το φάουλ. Και πάλι πάνω στον Ρίπη γίνεται η παράβαση, τρίτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Δύο συνεχόμενα φάουλ σε δύο συνεχόμενες φάσεις για τους κόκκινους. Γίνεται και μια προσπάθεια τώρα να σκουπίσει το παρκέ. Τώρα είναι όλα έτοιμα να συνεχιστεί το παιχνίδι. Καραμίδης. Κάκος λίγο πιο μπροστά από το κέντρο με 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του οι World Gamers. Ο Μακρυγιάννης θα πάρει το τρίποντο. 60-75, πολύ μεγάλο σουτ. Θα γίνει και το κλέψιμο εδώ από τους World Gamers. Ο Χαλακάκος πυρορύπης, ανάποδο lay-up, δεν σκοράρει όμως. Τώρα μπήκαμε μόλις τα τελευταία 3 λεπτά της αναμέτρησης. Παρά λίγο να έχουμε ακόμα ένα κλέψιμο από τους φιλοξενούμενους. Παρά κατέληξε εκτός από τα χέρια του Αβραμίδη. Κατοχή παραμένει στους retirees. Ιωάννου αυτή στα δεξιά στον Τσιλάβη. Θα εκτελέσει εκείνος για τρεις για να μειώσει ξανά. Όχι, δεν μπορεί όμως αυτή τη φορά. Χαλακάκος ξέρει πως δεν υπάρχει λόγος διασύνης τώρα. Αργά περνάει το κέντρο. Ο Παϊωάννου βγαίνει πάνω του. Θα γίνει το λάθος όμως. Θα φάσει εκεί στον αέρα. Χωρίς να είναι σίγουρος ο Μιχαλακάκος. Και τελικά δεν γλίτωσε το λάθος, ενώ θα γίνει και το πέμπτο ομαδικό από τους φιλοξενούμενους. Έχουμε βολές τώρα για τους κόκκινους. Ο Τσιρίδης είναι αυτός που θα πάει στη γραμμή. Και 33 υπενθυμίζω για το φινάλε. Έξω η πρώτη βολή. Παραμένει η απόσταση 15. Και ακόμα μια προσπάθεια ο Τσιρίδης. Τι βάζει αυτή. 61-75. Και ψηλά τώρα από τους κόκκινους, δεν έχουν άλλη επιλογή. Καθώς κλεψί δεν αδειάζει κιόλας. Καραγιάννης βρήκε την πάσα. Χαλακάκος τώρα με την μπάλα στα χέρια του. Ρίπη στα αριστερά, 8 δευτερόλεπτα. Έκοψε ο Αβραμίδης, ο Μιχαλακάκος θα πάρει το τρίποντο. Δεν το βάζει, Ρίπη σε θετικό rebound. Μπάλα έξω. Αβραμίδης στο τρίποντο, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Μόλις βγήκαμε και στα τελευταία 2 λεπτά. Πέρασε, έφτασε μέχρι μέσα και σκόρερ ο Πλεξουσάκης, 63-75. Καραγιάννης. Κρατάει ο Καραγιάννης, Παπαϊωάννου τον ακολουθεί. Έχουμε μπρος πίσω. Θα γίνει τελικά το λάθος εδώ από τον Καραγιάννη. Κατοχή επιστρέφει στα χέρια των retirees. 1-38 ακόμα.
Σπυρίδης θα χάσει. Μιχαλακάκος πιέστηκε. Ρίπης τώρα. Μιχαλακάκος. Κυνηγούν παντού κόκκινες φανέλες. Πάσα στη γωνία. Μακρυγιάννης είναι μόνος του. Δεν επέλεξε να σουτάρει. Με το φαουλ τώρα. Θα τον προσελέντη. Το τέταρτο είναι αυτό τον Ριταϊρίζ. Γραμμίδης πιέζεται. Θα περάσει, θα βρεθεί στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Ιεροπλέξου Σάκης. Δεν σκοράρει από κοντά. Μάχες για το rebound. Κατοχή είναι για τους Wargamers. Νομίζω εδώ ήταν και η τελευταία προσπάθεια των Ριταϊρίς για κάτι καλό. 59 δευτερόλεπτα απόμενο ακόμα στο παιχνίδι. Δύσκολα μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Αλλά κακός. Τα τελευταία 49 δευτερόλεπτα. Θα ξεφύγει. Αυτό τον Ρίπη. Καραγιάννης θα εκτελέσει για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο. Ρίπης μαζεύει. Νέα 14 δευτερόλεπτα. Καραγιάννης εκεί έχει ξεχαστεί, δεν μπορεί όμως να τελειώσει καλά. Μισό λεπτό ακόμα στην αναμέτρηση. Πέρασε ο Τιλάβης. Να τα καταλήγει εκτός και κάπως έτσι φτάνουμε στις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης. Οι Wargamers θα πετύχουν την νίκη τους. Θα φτάσουν πλέον στο 7-6. Ενώ από την άλλη οι Ριταϊρίς θα πέσουν στο 7-6. Ίδιο ρεκόρ για τις δύο ομάδες επί από το πέρας του σημερινού παιχνιδιού. Μαγκριγιάννης κρατάει, δεν υπάρχει όρεξη για κάτι παραπάνω. Φινάλι λοιπόν με τους Wargamers να επικρατούν με 60-75-63 επί των Ριταϊρίς.